καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε καιρούς διεθνούς κρίσης για ένα τόσο όμορφο και δημιουργικό σκοπό. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές και ιδιαίτερα την κυρία Χόβη για αυτό το πείσμα, την επιμονή, τη συνεργατικότητα και το μεράκι της. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας φοβερός προορισμός για τον ιατρικό τουρισμό? Ας θυμηθούμε τον Ιπποκράτη, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως ο πατέρας της ιατρικής, είχε καταφέρει πριν από χιλιάδες χρόνια να απομονώσει από την ιατρική τις δυσιδαιμονίες, τις προλήψεις και να δώσει σε αυτήν το χαρακτήρα το φιλοσοφικό που της αρμόζει. Ο γιατρός δεν χρειάζεται μόνο ειδικές γνώσεις, χρειάζεται να είναι φιλόσοφος. Είχε αποδεχτεί ο Ιπποκράτης ότι είμαστε πάρα πολύ περαστικοί, η ζωή είναι σύντομη και προσπάθησε να βοηθήσει τον ασθενή να τον απαλλάξει από τον πόνο και από την ταλαιπωρία της ασθένειας. Ακόμη, είχε τονίσει ότι υπάρχει η ρευστότητα των γνώσεων, η σχετικότητα των αποφάσεων και ότι η ιατρική δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, αλλά είναι ένα λειτουργήμα. Ένα λειτουργήμα που θέλει δίπλα τον Θεό. Εμείς στην Ελλάδα, που ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός σου το διδάσκει αυτό στον υπέρτατο βαθμό, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό ως εργαλείο. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι μια μεσογειακή χώρα, χάρη στη ζωγόνα δύναμη του ήλιου, έχει τη δυνατότητα, επειδή οι άνθρωποι εδώ έχουμε μεράκι και αγάπη για τη ζωή των άνθρωπων, να προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας, όχι μόνο γιατί έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες, το δυναμικό είναι πολύ υψηλό, δεν ξέρουμε σε τίποτε από την υπόλοιπη Ευρώπη, την Αμερική, αλλά γιατί κυρίως διαθέτουμε αυτή τη διάθεση για φιλοσοφία, την αγάπη για τον άνθρωπο, για τη ζωή και μπορούμε να στήσουμε πολύ καλύτερα από άλλες χώρες αυτή τη γέφυρα που χρειάζεται ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή, η οποία γέφυρα ουσιαστικά θεραπεύει κατά βάση την ψυχή και ξέρουμε ότι κάθε νόσος πηγάζει από το ψυχικό κομμάτι και τις ψυχικές διαδραχές. Και αυτό είναι κάτι που όχι ειδικότητα για να έχουμε, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε στην προσέγγιση μας με τον ασθενή. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι επιτυχία στη σημερινή συνάντηση.